Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΛ. Κύριε Αργυρίδη, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Πανίκο, ένα σχόλιο για το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε. Η αλήθεια είναι ότι περιμένεις με την αλλαγή προπονητή ότι θα είναι λίγο πιο στιβαρή, υπάρχει ενθουσιασμός. Για την ΑΕΛ, υπάρχει, ναι, για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ έκανε αλλαγή προπονητή. Εντάξει. Προσπαθείς να ευνηδιάσεις λίγο τον αντίπαλο με κάποιους ποδοσφαιριστές και όλη αυτή η ανανέωση σε βοηθάει. Αλλά θα σε βοηθήσει 5, 10, 15 λεπτά μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα κάνεις μόνος σου. Και η ΑΕΛ μεσοαμυντικά είναι πάρα πολύ καλή. Μέσω επιθετικά όμως δεν υπάρχει ΑΕΛ. Και είναι ένα κομμάτι που δεν περιμένω, ούτε θέλω να ρίξω ευθύνη στον κύριο Γιαννέσκη, γιατί στο πρώτο το παιχνίδι δεν είδα κάτι δημιουργικό μπροστά. Αλλά είναι σημαντικό ο βαθμός που παίρνει μέσα στο γασιπί, να χτίσει την ψυχολογία σου, διότι αν κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι τελευταία η ΑΕΛ. Άρα ουσιαστικά δεν έχω κερδίσει πράγματα. Κερδίζω ψυχολογία, που είναι πάρα πολύ σημαντική στο ποδόσφαιρο. Οπότε το πρόσημο είναι θετικό. Απλώς χρειάζεται να την δω λίγο καλύτερη δημιουργικά μπροστά, να φτιάξει φάσεις και να απειλεί τους αντίπαλους. Στο 78 έκανε την πρώτη τελική της προσπάθεια με ένα φάουλ που έφυγε πολύ ψηλά. Ναι. Για το ΑΠΟΕΛ, ένα σχόλιο. Για το ΑΠΟΕΛ, το γεγονός, δεν ξέρω πώς τα έχει καταφέρει ο ΑΠΟΕΛ να παίζει στην έδρα του, που ήταν το όπλο του, να μην μπορεί να κερδίσει, να μην μπορεί να δημιουργήσει, να μην μπορεί να σκοράρει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ να πω 5 πράγματα, ότι δημιουργικά ο ΑΠΟΕΛ υστερεί πάρα πολύ και σε κάποια στιγμή όταν αρχίζει να φεύγει η υπομονή και μπαίνει το άγχος, βλέπω ένα ΑΠΟΕΛ το οποίο είναι επικίνδυνο μόνο από τις στατικές φάσεις και αρχίζουν οι σέντρα στην περιοχή. Και αν δεν σου βγουν οι κεφαγές όπως δεν βγήκαν στο σημερινό παιχνίδι, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Θυμίζω, έχει βάλει γκολ, όπως είπε και ο Χάρης ο Θεοχάρης, από κόρνερ απέναντι στην Πάφο. Δεν έχει σκοράρει απέναντι στον Άρη, δεν έχει σκοράρει απέναντι στην ΑΕΛ. Και δεν συνυπολογίζω το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που είναι μια ομάδα που φάνηκε αρκετά αδύναμη μέχρι στιγμής, αλλά ήταν ως φιλοξενούμενος. Αν στην έδρα σου που ξεκινάς να πάρεις 9 βαθμούς και έχεις πάρει μόνο 2 και σε ομάδα πρωταθλητισμού, είναι ζημιά. Σωστά. Και άρα εκεί που ήταν το μεγάλο δυνατό σημείο του ΑΠΟΕΛ, φαίνεται να γίνεται η αχίλιος πτέρνα. Ναι. Γάση πιένο. Σωστά. Ναι. Μέχρι στιγμής αυτό δείχνει. Κύριε Αργυρίδη, το είδατε το παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΛ είναι ο επόμενος αντιπάλος σας. Ναι, σίγουρα ήταν ένας από τους σημαντικούς λόγους που ήθελα να το παρακολουθήσω. Σίγουρα το ότι όσα είπετε είναι σωστά, άμα δεν έχεις στον κεντρό χώρο τους ποδοσφαιριστές που να σου βγάλουν τις μπαλιές, τις τεχνικές, τις πιο καλές, τις πιο σίγουρες και προσπαθείς μόνο με σέντρα να βγάλεις γκολ, σίγουρα δεν έχεις εναλλακτικές λύσεις και έχεις λιγότερες λύσεις μέσω επιθετικά και τούτο είναι πρόβλημα σε μια ομάδα σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλεύεται σε την έδρα σου, πράγμα που δεν το κάνουμε το ΑΠΟΕΛ σίγουρα. Ο κύριος Γιαννέσκη έκανε αυτό που κάνει ως συνήθως, δηλαδή όταν έρχεται σε μια ομάδα προσπαθεί να μην χάσει παρά να κερδίσει και είναι πολύ σημαντικό και νομίζω έχει αρκετόν καιρό η ΑΕΛ να πάρει βαθμούς στο γασιπί. Έχει πολύ καιρό, ναι. Η παράδοση, οι παραδόσεις που έχει η ΑΕΛ απέναντι στο ΑΠΟΕΛ και την Ομόνια είναι πολύ άσχημες σε βάρος της. Okay, όμως αυτός ο βαθμός μπορεί να την βοηθήσει ψυχολογικά. Ναι. Πάμε να δούμε την Ομόνια. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το παιχνίδι δόξα Ομόνια 0-2. Σημαντική νίκη για τους πράσινους. Σημαντική νίκη γιατί έρχεται και ένα παιχνίδι ιστορικό για την Ομόνια με την Manchester United. Θα σχολιάσουμε και αυτό το παιχνίδι, ενώ το παιχνίδι στην Περστερώνα, αλλά και της Manchester United με τον κύριο Αργυρίδη. Και κατευθύνεται προς την αντίπαλη περιοχή και βλέπει την κίνηση από τον Αντσαριφάρ, το οποίο γύρισε. Μπρούνο Φελίπε έχει μέτωπο τώρα προς την περιοχή βρίσκοντας τον Λοΐζου. Έκανε το σούτ, η μπάλα περνά παράλληλα προς την εστία. Είναι πολύ καλή πάσα για τον Λοΐζου. Τρεις παίκτες Ομόνιας είναι μαζί του στην περιοχή. Το πλασέ αποκρούει ο Σισκόφσκι. Είδαμε τώρα την δόξα με τον Βαγέχο να κάνει το σούτ και τον Φαμπιάνο να πέφτει. Έχει πάει πάνω από την εστία η μπάλα. Πάσα πολύ ωραία στον Μπένι. Έκοψε για τον Σαντίκ. Πάνω στον Φαμπιάνο. Ο Λάνκ θα γυρίσει την μπάλα κόντρα πάνω στον Κέρλα και κόρνερ υπέρ της Ομόνιας. Θα δούμε τον Λοΐζου.
Να τριπλάρει τον Μπένι, να γυρίζει. Απομακρύθηκε η μπάλα από τον Αντένον. Στη συνέχεια ο Ανσαριφάρ. Ο Ασαμόα θα κάνει το σουτ. Πέφτει ο Φαμπιάνο. Έξω απειλεί η δόξα. Μπρούνο με χώρο. Κίνηση από τον Ανσαριφάρ. Τον παίζει κάθετα. Έκοψε πολύ ωραία στον Λέτσαξ. Ο Μπρούνο έχει ευκαιρία. Να το 1-0 για την Ομόνοια. Στο 41ο λεπτό. Πολύ ωραία αναλλαγή της μπάλας από τους παίκτες της Ομόνοιας με τον Λέτσαξ να δίνει την πάσα στην περιοχή. Δόση του Λοΐζου, κόρνερ. Να δούμε στην περιοχή τον Μπένι. Γυρίζει την μπάλα, ευκαιρία, θα την χάσει ο Σαντίκ. Δεύτερη ευκαιρία για τον Ήλιτς. Θα κάνει το σούτ έξω. Παίξαν κοντά για να βγει σέντρα απέναντι για την δόξα. Κεφαλιά ο Φαμπιάνο πάνω στην γραμμή. Στη συνέχεια ο Μίλετιτς. Δεύτερη πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη ευκαιρία για την δόξα. Ο Μπρούνο Φελίπε τριμπλάρει και μπαίνει στην περιοχή. Δίνει πολύ ωραία στον Παπουλή που χάνει μοναδική ευκαιρία. Την καλύτερη της Ομόνοιας στο δεύτερο ημίχρονο. Η οποία βγαίνει τώρα και βρίσκει σε ανισορροπία την αντίπαλη άμυνα. Με τον Παπουλή να δίνει στον Μπρούνο. Ο Λοΐζου κάνει την κίνηση και είναι μόνος απέναντι από τον Σισκόφσκι. Πρόλαβε ο τερματοφύλακας και προφανώς ελέγχθηκε όταν εκτός περιοχής. Κάθετα παίζουν οι παίκτες της Δόξα. Σουτ από τον Μπένι πάνω στον Φαμπιάνο. Καραλάμπους πέρασε από όλους. Το σουτ πάνω στον Σισκόφσκι. Βάζει την μπάλα μπροστά για να τριμπλάρει. Έστειλε τη σέντρα στην περιοχή. Σουτ από τον Σαντίκ με το αριστερό έξω. Της δόξας ο Ζαχαρίου από κοντά πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ανδρόνικο Κακουλή. Ο Κακουλής στο μεταξύ θα πάρει το φάουλ από τον Αντένον, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα και θα φύγει από τον αγώνα, γιατί είναι ένας από τους παίκτες που είχαν κιτρινιστεί νωρίτερα. Ο Αντένον λοιπόν αντικρίζει την κίτρινη κάρτα και βγαίνει, θα πρέπει να βγει και η κόκκινη. Και αυτό το τράβηγμα στον Κακουλή, ο οποίος πρόλαβε να τοποθετηθεί και με το δεξί πόδι κάνει φάουλ κάτω χαμηλά. Εδώ και 1-1,5 λεπτό οι παίκτες της Ομόνοιας κρατούν την μπάλα και τώρα πάνε να δημιουργήσουν την ευκαιρία με τον Μπέζους να μπαίνει στην περιοχή, να τριπλάρει όποιον βρίσκει μπροστά του και να σημειώνει ένα καταπληκτικό γκολ. Βάζει τη σφραγίδα του σε αυτήν την νίκη της Ομόνοιας στην Περιστερώνα. Λοιπόν. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Κύριε Αργυρίδη, 9 βαθμούς η Ομόνοια μετά την παρέλευση των 5 πρώτων αγωνιστικών. Ικανοποιημένη καταρχήν από την βαθμολογική συγκομιδή. Νομίζω είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι που ήταν ένα τυχές παιχνίδι, θα έλεγα μετά από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Νομίζω η ομάδα άρχισε παιχνίδι με παιχνίδι. Βρίσκει έναν καλό ρυθμό, προστίθεται πολύ ποιότητα στην ομάδα σιγά σιγά, που είναι ένα σημείο το οποίο αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε φέτος. Έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση. Έχει περισσότερες λύσεις πέσω επιθετικά. Ακριβώς, που βγαίνουν σιγά σιγά στο γήπεδο. Νομίζω να δούμε και τα 10 νομίζω τέρματα που βάλαμε, αν τα δούμε ποιοτικά, είναι ξεχωριστά τέρματα. Σίγουρα δεν ήρθαν τυχαία, ήρθαν με πολύ σκληρή δουλειά στην προπόνηση. Και έτσι, ας συνεχίσουμε με τον ρυθμό, νομίζω ότι θα βλέπουμε όλο και περισσότερες καλές φάσεις στο παιχνίδι και θα σκοράρουμε περισσότερα τέρματα. Είναι θέμα ρυθμού. Ξεκίνησε με την εικόνα που είχε βγάλει, ειδικά στο παιχνίδι με τον Ακρίτα. Υπήρχαν τα σκαμπανεβάσματα, Γάντι, καλά, πρωτάθλημα, όχι, μετά ξανά ευρωπαϊκό. Πας μία πάνω, μία κάτω και αρχίζει η Ομόνοια να μειώνει αυτές τις μεταπτώσεις στην απόδοση της. Σίγουρα, όταν θέλεις να πρωταγωνιστείς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο, έχεις αυτή τη δυσκολία. Ναι, ναι. Είναι περισσότερα τα παιχνίδια, ανεβαίνουν οι εντάσεις, μετά πρέπει να επανέλθεις, να βγάλεις την ποιότητα που πρέπει για να κερδίσεις και στο τοπικό πρωτάθλημα. Αυτό παίρνει λίγο χρόνο συνήθως. Τώρα, όσο πιο κοντά είμαστε στους πρωτοπόρους. Και φάνηκε ότι κόψαμε πίσω στην αρχή, ενώ τώρα είμαστε τρεις βαθμούς. Τρεις με τον Άρη, στους 12. Είμαστε στους 9. Νομίζω ότι, εντάξει, είμαστε... Ένα αποτέλεσμα όμως είναι. Okay. Ένα αποτέλεσμα είναι. Δηλαδή έχασε η μία η ομάδα, κέρδισε η Ομόνοια. Να μην μείνουμε όμως στην διαφορά. Περισσότερο έχει να κάνει η εικόνα της ομάδας. Είναι μία Ομόνοια η οποία πάει να παίξει εκτός έδρας και είναι... μέτριες, είναι και το λέω κολακευτικά το μέτριες η εικόνα της στο εκτός. Τι με τον Απόλλωνα ξεπερνά τη μετριότητα. Δέχομαι ότι είναι ντέρπι, αλλά κυρίως με τον Ακρίτα. Και
κερδίζει την Ένωση με καλή παρουσία, αλλά στο μυαλό όλο μας, για να μην κοροδευόμαστε, θεωρούμε ότι είναι μια δύναμη ομάδα, δεν έχουμε πίστη και θα μετρήσουμε λίγο καλύτερα την Ομόνοια στο παιχνίδι στην Περιστερώνα, που είναι δύσκολη έδρα, είναι μικρό το γήπεδο, υπάρχουν αυτές οι ιδιαιτερότητες. Είναι καλή η παρουσία της. Προσθέτει άλλη μια καλή παρουσία στο παιχνίδι. Αυτό σας ικανοποιεί πολύ περισσότερο ακόμη και από το αποτέλεσμα. Εντάξει, και το αποτέλεσμα μετράει. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, αλλά είναι σημαντικό ότι κερδίσατε σε μια δύσκολη έδρα. Θεωρώ ότι η έδρα της Δόξας είναι δύσκολη από πολλές πλευρές. Mm-hmm. Και το γήπεδο όταν το δεις, σου φαίνεται λίγο μικρό, αγωνιστικός χώρος. Είναι γενικά και η ομάδα της Δόξας, θεωρώ ότι είναι η ομάδα που είναι θα κάνει, ομάδα. Ναι, θα κάνει εκπλήξεις στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα προσπαθήσει, εν πάση περιπτώσει, να ξεχωρίσει. Είναι σημαντικό που πήραμε το τρίποντο σε μια τέτοια έδρα. Σίγουρα, σε αυτό που ανέφερες προηγουμένως, όσον αφορά το παραλίμνη με την εμφάνιση κλπ. Είναι μια διαφορά που έχουμε από πέρσι. Και πέρσι, σε έτσι, θεωρητικά εύκολους αγώνες, είχαμε χάσει ή είχαμε φέρει ισοπαλία. Τώρα βρήκαμε τον τρόπο να βάλουμε κάποια περισσότερα τερμάτα ώστε να σκοτώσουμε το παιχνίδι που λέμε. Άρα νομίζω ότι αυτό, αν συνεχίσουμε να το βγάζουμε στο γήπεδο, είναι αυτό που θα μας κάνει τη διαφορά και θα είμαστε στους στόχους που πρέπει να είμαστε στο πρωτάθλημα και στο γήπεδο. Σας έλειπαν εκείνοι οι ποδοσφαιριστές να παίξουν στους κλειστούς χώρους, διότι είδαμε, τουλάχιστον ξέραμε τον Παπουλή που μπορεί να πάει να παίξει σε κλειστό χώρο. Δυσκολευόμασταν από την περσινή σεζόν και πιο κάτω είναι ο Τσονής και ο Παπουλής, δύο ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να συνδυαστούν σε τέτοιους κλειστούς χώρους. Διότι μετά πηγαίναμε στις πάσες κλειδιά, κυρίως του Τιάκο και του Λέζιακ. Αλλά η περσινή σεζόν δεν υπήρχαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Φέτος βλέπουμε και τον Μπρούνο, βλέπουμε και τον Μπεζούς να πλαισιώνουν τον Παπουλή. Έχει γίνει πιο δημιουργική πανικό φέτος. Όχι, μπορεί να παίξει σε κλειστούς χώρους απέναντι σε κλειστές άμυνες. Έχει πάρει ποδοσφαιριστές με τέτοια χαρακτηριστικά. Κάτι το οποίο δεν το είδαμε με τον Ακρίτα, αλλά είπαμε, ήταν πρεμιέρα με τα θέματα της. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, ήρθε με πάρα πολλά καλή δουλειά από την ομάδα που χειρίστηκε τις μεταγραφές. Όσο και αν δεχόταν συνέχεια κριτική η ομάδα, ότι καθυστέρησε κλπ. Για να κάνει την υπέρβαση τόσο στους προϋπολογισμούς όσο και στους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές χρειάζεται πολύ προσπάθεια. Ναι. Και ακόμα δεν είμαστε στο επίπεδο που θα παίρνεις έναν ποδοσφαιριστή τον Ιούλιο και θα σου πει σκοπεύω πιο ψηλά, αλλά θα έρθω στην Κύπρο, ας πούμε. Πρέπει να ανεβούμε ακόμα ποιοτικά. Αυτό το χτίζει σιγά σιγά. Ναι. Είναι σημαντικό να ανεβούμε και σαν ομάδα και σαν χώρα. Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε φέτος τρεις ομάδες στους ομίλους. Και παίρνουμε ένα momentum στους ομίλους. Αυτό θα βοηθήσει όλες τις ομάδες. Αλλά να πάω πίσω στην Ομόνοια και στη δουλειά που έγινε. Και να μην ξεχνούμε ότι είναι μια υπέρβαση που τον πρόεδρο. Αντιλαμβάνεστε, να φέρεις όλους αυτούς τους ποιοτικούς παίχτες σημαίνει λεφτά. Άρα πρέπει να το έχουμε και αυτόν υπόψη μας. Και στο τέλος της ημέρας μπορεί να φαίνεται ότι στην τελευταία στιγμή έφερες κάποιες λύσεις. Αλλά σημασία είναι, έχει αυτές οι λύσεις, αν είναι αυτές που πρέπει. Που έπρεπε να επιμένει να φέρει για να σου δώσουν το κάτι παραπάνω, για να κάνει το κάτι παραπάνω όταν πιέζεσαι. Άρα, κύριε Αργυρίδη, δεν έγινε η υπέρβαση με βάση την πίεση που υπήρχε, όπως μας είπατε και εσείς, στην Επιτροπή Προγραμματισμού. Η υπέρβαση ήταν σχεδιασμένη να γίνει. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι η νοοτροπία της Ομόνοιας που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια, που τον πρόεδρο κατευθυνόμενη κλπ. Δεν νομίζω ότι κανένας βγάζει το συμπέρασμα ότι ο κύριος Παπασταύρου δέχτηκε κάποια πίεση. Παίρνονται αποφάσεις και υπάρχει ένα πλάνο για να υλοποιηθούν. Το σημαντικό είναι να υλοποιηθούν και όταν έρθει η στιγμή να βγουν αυτές οι αποφάσεις στο γήπεδο, να βγουν σωστά για να έρθουν τα σωστά αποτελέσματα. Του δεν έχει σημασία. Δεν πρέπει να δίνουμε πολύ σημασία το πότε ήρθε ο ποδοσφαιριστής. Γιατί αυτό διορθώνεται σε κάποιες εβδομάδες. Εάν δεν το φέρεις όμως, δεν θα τον έχεις για όλες τις αγωνιστικές. Δεν χάνεσαι με το ένα παιχνίδι. Είναι πολύ κριτική στο πρώτο παιχνίδι. Και εγώ μπορώ να κάνω κριτική. Αλλά δεν χάνεται το πρώτο. Ξέρετε, ο κόσμος είναι λίγο ανυπόμονος στην Κύπρο. Ναι, μα δεν. Και αυτό το λέμε για να δώσετε και την απάντησή σας. Γιατί έχει, σαν διοικητικό συμβούλιο εννοώ της Ομόνοιας, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό. Να το ακούσει ο κόσμος. Ναι, να συνδυάσω μια ερώτηση κόσμου και United. Γιατί περιμένει και ο Ανδρέας να μιλήσουμε για την United. Να μιλήσουμε για την United με τα εισιτήρια, πώς πάει η προπόληση. Νομίζω είμαστε στις 15.000
Συνολικά. Βγήκαν μεμονωμένα, θα βγουν μεμονωμένα εισιτήρια. Δεν έχω υπόψη μου ότι υπάρχει μια απόφαση για μεμονωμένα εισιτήρια. Εγώ γενικά όταν με παίρνει κάποιος θέλεις να πάει να δεις ευρωπαϊκά παιχνίδια, πάρε το πακέτο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Okay. Άρα μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα για μεμονωμένο. Δεν ξέρουμε. Δεν έχει ληφθεί η απόφαση ότι θα δοθούν. Όχι, μα οι τιμές νομίζω είναι αρκετά καλές για να πάει να δεις δύο ποιοτικές ομάδες σε ευρωπαϊκούς ομίλους στην Ομόνοια. Και ο στόχος της Ομόνοιας, σε αυτό το μάτσο εννοώ, της Πέμπτης. Ο στόχος της Ομόνοιας πάντα είναι να πάρει το μάξιμο που μπορεί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να κερδίσει τις εμπειρίες, γιατί αυτές οι εμπειρίες είναι απίστευτο πόσο θα βοηθήσει στο μέλλον της Ομόνοιας. Νιώθετε ότι χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο παιχνίδι με την. Στο πρώτο παιχνίδι τη Σέρφη. Εντάξει, κάποιο μπορεί να πει ότι μπορούσαμε να πάρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά η Σέρφη στο συγκεκριμένο παιχνίδι έδειξε μεγάλη ποιότητα, νομίζω. Εντάξει, τώρα. Μπορεί να πίνουμε πίσω. Ναι. Πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Το πιο σημαντικό για να κάνει επιτυχίε σε οτιδήποτε κάνει, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά στο ποδόσφαιρο ειδικότερα. Μετρά περισσότερο. Είναι πόσο γρήγορα θα μάθεις από τα λάθη σου και θα βγάλεις το επόμενο παιχνίδι το αποτέλεσμα που πρέπει για να κερδίσεις στα επόμενα πολλά παιχνίδια που θα έρθουν. Γιατί αυτά που πέρασα είναι μόνο για να μάθεις. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση πριν περάσουμε στη Manchester United. Όσα συμβαίνουν στον χώρο της διαιτησίας, η Ομόνοια πώς τα εισπράττει? Εννοώ με τις παρετήσεις, με όλα αυτά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Εντάξει. Παρατηρήσεις, αντιλαμβάνεστε, είναι θέμα των διαιτητών. Σωστά, ναι. Του συνδέσμου των διαιτητών. Αυτό το σκηνικό γενικότερα που υπάρχει. Εγώ θα πω την προσωπική μου άποψη που τη λέω πολύ έντονα σε πολλούς φίλους και που παρουσιαστεί ευκαιρία να την λέω. Οι ομάδες έχουν προχωρήσει σε άλλον επίπεδο. Σε ομίλους, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι συλλόγοι γενικά, τα δέλτα σίγμα έχουν προχωρήσει. Πρέπει να προχωρήσει και η διαιτησία. Πρέπει να δουν τα λάθη τους. Πώς μπορούν να τα βελτιώσουν, πώς μπορούν να εκπαιδευτούν, να έρθουν στο επόμενο level όπως πήγαν οι ομάδες, η Ομοσπονδία επίσης να προχωρήσει, οι αγωνιστικοί χώροι, βλέπουμε αγωνιστικούς χώρους στην Κύπρο που δεν μας τιμώ. Δεν γίνεται να έχουμε τρεις ομάδες σε ομίλους και να κάνουμε ένα γήπεδο, ας πούμε, πολιτεία και να λέμε ένα έτοιμο τον Αύγουστο, μετά ένα έτοιμο. Τον Οκτώβριο και μετά να. Και μένει να δούμε πότε θα είναι έτοιμο. Πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα, ειδικά στο γενικά στην κοινωνία, αλλά στο ποδόσφαιρο, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί το ποδόσφαιρο να περιμένει. Το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Αυτό είναι και μια απάντηση για αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, Manchester United, μάλλον Manchester City, Manchester United, τι έγινε. Θα έχουμε μαζί μας και τον Ανδρέα τον Βιολάρη να το σχολιάσουμε και να μας δώσει κάποια πράγματα περισσότερα και για την αναμέτρηση της Ομόνοιας με την Manchester. Δείχνει ότι έχει παίξει για την City για πολύ καιρό αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο Ακάνζη. Κανσέλο. Μπερνάρντο Σίλβα σε καλό σημείο. Φώτεν, να το γκολ. Αυτό που ξέρει να κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Από τη μια πλευρά στην άλλη. Με ένα ποδοσφαιριστή λιγότερο θα μυθεί αυτό το κόρνερ του De Bruyne. Το κεφάλι από τον Χόλαντ. Τελευταία στιγμή ο Μαλάσια. Μάλλον τον γκολ μετράει. Σκοράρει ακόμη μια φορά ο Νορβηγός. Βλέπουμε εδώ το goal line technology, θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Η μπάλα πήγε μέσα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Έχει επιλογές τον De Bruyne. Σε αυτόν πάει, πήγε μέσα ο Walker λογικά για να είναι ο Foden ψηλά. Πέρασμα ξανά εδώ, από κοντά 3-0. Ένα σενάριο που επαναλαμβάνεται. Ούτε και αυτό το shoot πέρασε. Ξεκινάει ακόμη μια προσπάθεια ο De Bruyne. Δαιμονισμένος και αυτός, το ρίχνει κάτω ο Eriksen. Στον Χόαλαντ, θέλει να περάσει το Φώτεν! 4-0! Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στο Etihad. Παλιά του Eriksen, ο Άντωνι στο βάθος. Άψογο κατέβασμα. Καλό το σούτ και πάει στα δίχτυα, φοβερό τέρμα. Τον χάνεις και τον βρίσκεις στην κατάλληλη στιγμή, σε εκείνο το σημείο που πρέπει. De Bruyne. Εδώ βλέπουμε την κίνηση και πάλι. Ακριβώς αυτό είναι ο Erling Haaland. Για ακόμη μια φορά, πάνω που κάναμε όλο αυτό το σχόλιο, το πώς κινείται, πώς δημιουργεί τον χώρο για τον εαυτό του. Κάνει την κίνηση. Δεν υπάρχει χώρος. Τώρα βρήκε τον Χόλαντ. Δεν έχει δυνάμεις ο Κρίλιτς να συνεχίσει τη φάση. Για Φόντεν. Το σούτ εδώ, στα δίχτυα.
Για να δούμε αν θα σηκωθεί η σημαία. Δεν σηκώνεται η σημαία. 6-1, χάτρικ και ο Φόντεν. Η Manchester United πάει να τα παίξει στον Κούτισον. Εδώ ο Φρέτ σώζει ο Έντερσον από κοντά. 6-2, μειώνει εδώ ο Μαρσιάλ. Τρίτο του χάτρικ φέτος ο Έρλινγκ Χόλαντ. Τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους και πάλι. Πέναλτι εδώ. Να δούμε εδώ. Θα δώσει περισσότερη έκταση σε ένα παιχνίδι ντάρπι του Μάντσεστερ. Απέναντι στον Έντερσον. Εξαιρετικό χτύπημα, πολύ όμορφο. 6-3. Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Έχει μεγαλώσει η παρέα μας με τον Αντρέα τον Βιολάρη. 3-2 κέρδισε η United στο δεύτερο ημίχρονο, Αντρέα. Ναι. Τώρα όμως, τι θα πρέπει η Ομόνοια να προσέξει. Εντάξει, τι να προσέξει. Manchester United είναι αυτή. Όσο και αν είναι στα κάτω της, τι θα πρέπει να προσέξει όμως στον αγώνα της Πέμπτης. Αυτό που συζητάμε με τον πρόεδρο εκτός άρα, ότι το θηρίο ούτως ή άλλως έρχονταν Κύπρο, αλλά έρχεται πληγωμένο. Ναι. Ήταν πολύ βαριά ήτσα. Είναι λίγο κολακευτικό τελικά το σκορ το 6-3, επειδή σκόραρε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά η United, το 6-1 έγινε 6-3, ενώ θα μπορούσε να γίνει και 7-1 και 8-1 κάποια στιγμή. Όμως η γεύση που αφήνει, βλέποντας και τις δηλώσεις γενικότερα, το κλίμα που υπάρχει στις τάξεις της United, είναι μια από τις πιο ντροπιαστικές ήττες στην ιστορία του συλλόγου, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε. Και σίγουρα, ανεξάρτητα ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι, ποιος αντίπαλος ή ποια διοργάνωση, σίγουρα έχουν να δώσουν απαντήσεις και αυτό νομίζω δεν είναι καλή εξέλιξη εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι η Ομόνοια δεν μπορεί να πάρει κάτι από τον αγώνα. Πρόεδρε, το είδε στο παιχνίδι. Είναι και φυσιολογικό αυτό που λέει ο Αντρέας. Δηλαδή, όταν χάνεις, η φυσιολογική αντίδραση είναι στο επόμενο παιχνίδι να πας να κυνηγήσεις πράγματα. Πρόεδρε, το είδε στο παιχνίδι. Δεν το είδα όλο το παιχνίδι. Έβλεπα ταυτόχρονα με το γυναικείο στο γυναικείο ποδόσφαιρο εκείνη την ώρα. Έβλεπα το τηλέφωνο. Η Ομόνοια κέρδισε 6-0 τη Γεροσκήπου. Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή πρόεδρε προσπαθώ να δω ποιο θα βάλει παραπάνω. Η Ομόνοια, η Σίτσι, τελικά κέρδισε η Ομόνοια με μεγαλύτερο σκορ. Εντάξει, πάμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι που πρέπει να δούμε σαν Ομόνοια. Αντιλαμβάνεστε, η Manchester United θα έρθει να παίξει το παιχνίδι τη και μετά που μια τέτοια νύχτα σε τοπικό τέρπι. Έχει ένα έξτρα λόγο. Έχει έναν έξτρα λόγο. Σίγουρα είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα προετοιμαστεί όπως ξέρει η Ομόνοια και όχι τι θα ερχόταν σήμερα το αποτέλεσμα. Γιατί και να κέρδιζε σήμερα η Manchester, δεν σημαίνει ότι η Ομόνοια πρέπει να δουλέψει διαφορετικά. Σωστά. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας που πρέπει. Από εκεί και πέρα πρέπει να βγάλουμε στο γήπεδο αυτό που πρέπει, ούτως ώστε να κερδίσουμε ότι καλύτερο γίνεται από το παιχνίδι. Και εκτιμώ, τέλος πάντων, περιμένω ότι θα δούμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ήταν βασικοί στα τελευταία παιχνίδια. Μιλώ για τη Manchester United. Αλλά ποιοι ήταν στον πάγκο τον τελευταίο καιρό. Ήταν ο Ρονάλτο, ο Καζιμίρο, ο Φρέτ, ο Σο. Δεν ξέρω ο Μαγκουέρ αν θα είναι έτοιμο. Αν θα είναι έτοιμο ενδεχομένως να παίξει για αυτό. Αλλά μιλάμε για παίχτες παγκόσμιας κλάσης. Ναι. Που έστω και αν είναι αυτή τη στιγμή δεύτερης επιλογής. Είναι παίχτες. Μα τι δεύτερης επιλογής τώρα που. Δεν αλλάζει κάτι. Ο οργανισμός της Ομόνοιας πώς υποδέχεται αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα μεγάλο γεγονός. Σίγουρα ένα ιστορικό γεγονός, θα λέγα. Να έρχεται η Manchester United στην Κύπρο. Πρώτη φορά, αντιλαμβάνεστε. Για επίσημο παιχνίδι. Ναι. Είναι ιστορική στιγμή. Πρέπει και η ομάδα ετοιμάζεται για αυτό το γεγονός. Είναι ένα γεγονός που νομίζω όλοι θα το χαρούμε με το καθένα με το δικό του τρόπο. Αλλά είναι συνάμα και σημαντική εμπειρία να φιλοξενήσεις τη Manchester United στην Κύπρο. Διότι είναι και το αγωνιστικό το κομμάτι, αλλά όλη η ποιότητα όλη αυτή τη ομάδα που θα έρθει σε επαφή είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Η τεχνογνωσία και για το, και για το μέλλον της Ομόνοιας. Ναι. Yeah. Όλα αυτά να παίζει σε έναν τόσο ψηλό επίπεδο δεν είναι μόνο το αγωνιστικό που πρέπει να δώσει σημασία, είναι η κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή είναι σημαντική και πρέπει να την προετοιμάσει ανάλογα. Ξέρετε πώς οι Άγγλοι θα έρθουν μαζί με την ομάδα, έχετε ενημέρωση. Δεν έχω ενημέρωση, αλλά θεωρώ ότι είναι να εξαντλήσουν το ποσοστό που δικαιούνται στο γήπεδο. Και θα έχουμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο να ζήσουμε αυτό το παιχνίδι. Και η Ομόνοια έχει εξαντλήσει τα εισιτήρια για το παιχνίδι στο Μάντσεστερ. Ναι. 4.000 περίπου. Νομίζω έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Εδώ απλά να κάνω μια παρένθεση. Και αρκετοί φίλοι έχουν πάρει εισιτήρια από τη Μάντσεστερ, από τη
τουλάχιστον στους που υπάρχουν. Άρα μπορεί να έχει και παραπάνω κόσμο από τις τέσσερις. Έτσι καταλαβαίνω. Απλά να πούμε, ανοίγοντας μια παρένθεση εδώ, ότι και η CitaVision θα στείλει δύο άτομα στο Manchester για τον αγώνα μέσα από μια κλήρωση η οποία θα γίνει. Ήδη θα στείλει και δύο άτομα στο παιχνίδι του Απόλλωνα με την Alkmaar, της Alkmaar μάλλον με τον Απόλλωνα, που θα γίνει αυτή την Πέμπτη. Έχουμε δύο τυχερούς που θα πάρουν εισιτήριο για το παιχνίδι της Ομόνιας με την Manchester United και για το Manchester, αλλά και για την ΑΕΚ στο παιχνίδι με την Ρεν, που θα γίνει 3/11. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Η CitaVision στέκεται δίπλα από τους συνδρομητές της. Κυρία Αργυρίδη, τώρα αυτό που θέλω να ρωτήσω, ο Πανίκος κάτι ήθελε για το γήπεδο, να σας ρωτήσει. Mm-hmm. Η Ομόνια στο παιχνίδι με την Manchester United, ποιος είναι ο αγωνιστικός της στόχος? Εξαρτάται με τη Manchester United. Το όνειρο είναι... Το ρωτάω αυτό γιατί ο Λένον, ο Νίλ Λένον σε μια συνέντευξη κάτι είπε. Κοίταξε, όταν παίζει με τη Manchester United και θέλει να την κερδίσεις, πρέπει να το παλέψεις πάρα πολύ σκληρά, να είσαι στο top που μπορεί να φτάσεις εσύ και στη Manchester United κάτι να μην πάει καλά. Πρέπει να το κυνηγήσεις. Όλα τα όνειρα πρέπει να τα κυνηγούμε. Καταρχήν πρώτα πρέπει να τα πιστέψουμε και μετά να τα κυνηγήσουμε για να τα κερδίσουμε. Από εκεί και πέρα να το προσπαθήσουμε. Αν δεν βγει, εντάξει, είμαστε πρώτοι στον όμιλο και να παίξει κάποια διαφορά. Όμως όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη τύχη της Ομόνιας που έπεσε σε τέτοιους όμιλους, πιστεύω, γιατί κάποιοι μπορεί να βλέπουν το αρνητικό. Πέσαμε με δυνατές ομάδες, δεν θα προκριθούμε. Είναι δεύτερο φαβορή για την κατάκτηση του Europa League United και τέταρτο ίσως σχεδάδ. Δηλαδή, έχετε πέσει σε πάρα πολύ δύσκολο μήνυμα. Ναι, όμως το σημαντικό, γιατί πήγαμε στο Σαν Σεμπαστίαν, πήγαμε στο γήπεδο. Είδαμε την σύνθεση κάποιος να πει θα ιτηθούμε, ξέρω εγώ, 3-4-5-0. Θεωρώ ότι αν σκοράραμε λίγο πιο κοντά στη λήξη του παιχνιδιού, ήταν πολύ δύσκολο. Αυτή η τριβή βοηθάει να μεγαλώσει η Ομόνια ποικιλοτρόπως, όχι μόνο αγωνιστικά και ως οργανισμός, αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Οπωσδήποτε. Mm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα τι έκαναμε με τη Real, μπήκαμε στο γήπεδο, πιστέψαμε ότι κάτι μπορεί να κερδίσουμε το παιχνίδι και είμαστε πολύ κοντά σε μια ισοπαλία. Που νομίζω θα ήταν... Το γήπεδο στο Μακάριο το κυνηγάτε ακόμη? Νομίζω ο Ανδρέας Δημητρίου έκανε κάποιες δηλώσεις την Παρασκευή. Αυτή είναι η τελευταία είδηση. Να το κυνηγούμε, έχουμε στείλει επιστολή. Το κυνηγούμε και περιμένουμε από τον ΚΟΑ την επίσημη τοποθέτηση να δούμε πώς προχωρούμε. Ωραία. Κύριε Αργυρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία στο ιστορικό παιχνίδι με την Manchester United και στην Λευκοσία και στο Manchester. Πανίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο? Κάτι τελευταίο θα ήθελα να πω για τον κόσμο της Ομονίας. Mm. Να τον ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά για τη στήριξη που έχει δώσει τόσο στα εισιτήρια διαρκείας, όσον και στην κάρτα Privilege, αλλά και την παρουσία τους στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Είναι πολύ σημαντική, τους παρακαλούμε να συνεχίσουν να πιστεύουν στην Ομόνια. Η Ομόνια δεν θα τους απογοητεύσει και θα, στο τέλος της χρονιάς, νομίζω, θα είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι για να πανηγυρίσουμε ακόμα κάποιους τίτλους για την Ομόνια. Άλιστα. Γιατί έχουμε φτάσει τους 100 ήδη. Ναι. Και πρέπει να προχωρήσουμε, να προσθέσουμε. Στους επόμενους 100. να αρχίσουμε να ξεκινήσουμε για τους επόμενους 100. Ναι, έτσι πρέπει να το κάνουμε. Απλά μόνο κρατάω αυτό το οποίο λέτε, αλλά κρατάμε και όλα όσα είπε και η διοίκηση με αυτά που έγιναν στον αγώνα με τη Sheriff. Ψύχραμα και πάνω απ' όλα νούσιμα. Οπωσδήποτε νούσιμα και προκομμένα που λέμε στην Κυπριακή. Γιατί όλα αυτά δεν μπορούμε να στερήσουμε από τον κόσμο της Ομόνιας με κλειστές κερκίδες και όλα αυτά. Σωστά. Μηδενική ανοχή σίγουρα και να πάμε στο γήπεδο να χειροκροτήσουμε την ομάδα, να ζήσουμε το παιχνίδι χωρίς επεισόδια, χωρίς κάποια παρεκτροπή και να χαρούμε το παιχνίδι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε πάντα καλά.